Φρένο στι ουρέ αλλά και στην ταλαιπωρία των ασθενών επιδιώκει να βάλει η διοίκηση του Παγνή, που στον καιρό τη τεχνολογική εξέλιξη έχει πλέον τα στοιχεία των εξετάσεων συνδεδεμένα με το διαδίκτυο, δίνοντα τη δυνατότητα στου ασθενεί που έχουν κάνει εξετάσει, αντί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο να λάβουν τα αποτελέσματα, να το κάνουν διαδικτυακά. Κάνει τι εξετάσει του και τα αποτελέσματα αναρτώνται στο, μέσω τη ιστοσελίδα του... Ε, του νοσοκομείου μπαίνει στην εφαρμογή και εκεί μπορεί να κατεβάσει ή να δει τα αποτελέσματά του. Στη ηλεκτρονικός δεν είναι, αλλά στην πραγματικότητα από οπουδήποτε μπορεί να έχει τις τελευταίες εξετάσεις. Αυτό σαν εφαρμογή βοηθάει στο αχρίαστο να είναι κάποιο να βρίσκεται κάπου, μπορεί να υπάρχει μια εικόνα. Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Taxisnet και πιο συγκεκριμένα με τους κωδικούς αφού πληκτρολογώντα την ηλεκτρονική σελίδα του Παγνή ή του Βενιζελίου και συμπληρώνοντα τα στοιχεία, μπορεί ο καθένα να δει και να εκτυπώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί αρχείο για την τελευταία πενταετία. Θα μπορεί να μην έρθει ο κόσμο εδώ, να πάει στον γιατρό του, αλλά οπωσδήποτε οι εξετάσει αυτέ θα πρέπει να δοθούν στο, στους γιατρούς για να έχουν την τελική διάγνωση. Αυτό ναι, βοηθάει ήδη αυτή τη στιγμή. Καθημερινά βλέπουμε μέσω του Google Analytics πώς, ε, τι κίνηση έχουμε, τι επισκεψιμότητα, που δεν ε, περίπου γύρω στα 300-400 άτομα. Yeah. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να έρθουν εδώ να παραλάβουν τα αποτελέσματα, να παρκάρουν και να φύγουν. Όπω εξήγησε ο διοικητή του Παγνή Βενιζελίου, η δυνατότητα αυτή αναμένεται να αποσυμφορήσει την κίνηση στο νοσοκομείο, δίνοντα την ευκαιρία στου ασθενεί να μπορούν να έχουν τα αποτελέσματά του χωρί να χρειάζεται να βρεθούν στο νοσοκομείο, ενώ το επόμενο διάστημα, όπω επισήμανε, μέσα σε αυτή τη φόρμα θα ενταχθούν και τα αποτελέσματα όχι μόνο των εργαστηριακών εξετάσεων, αλλά και του απεικονιστικού ελέγχου όπω οι ακτινογραφίε. Αυτό έχει ξεκινήσει από το Πάσχα περίπου, λίγο μετά το Πάσχα, εδώ. Και στο Βενιζέλιο έχει ξεκινήσει πολύ πιο νωρί και ο κόσμος συνεργάζεται, έτσι. Ναι. Ε, κοιτάξτε, είμαστε σε μια ηλεκτρονική εποχή που όλοι χρησιμοποιούν αυτό το, ε, αυτά τα μέσα, είτε πάει στην αφορία πλέον είναι ηλεκτρονικά, Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίε, η κοινωνία της πληροφορία έχει διαχέεται μέσω από όλε τις ε, πτυχές πλέον της καθημερινότητάς μας.